Εσύ πήγες. Όχι. Είναι φίλη σου η Τζίνα Λιμόνη. Τι να κάνουμε. Και πώς δεν πήγες. Δεν στείλεις φίλους σου. Δούλευε, είσαι άφιλη. Άφιλη είσαι. Και δουλίτσα το κορίτσι. Να έπαιρνε μια άδεια και να πήγαινε για τη φίλη σου. Γιατί τώρα δεν είναι μια άδεια. Δεν είναι Γιώργο, εσύ να τα έχει πει. Τώρα που είσαι στάρ που βγαίνει τηλεόραση, θέλω να πα τη μέρα τη πρεμιέρα. Να σε ρωτήσουν οι κάμερε. Γιατί βλέπω σε όλα τα μεσημεριανά κάθε μέρα δίνει και μια συνέντευξη. Είναι διακριτική, Γιώργο, εσά. Καλά τώρα γιατί το κάνει αυτό. Δεν του άρεσε αυτά που είπα. Εσύ μα έχει δώσει το χώρο. Δεν του αρέσει αυτά που λέω. Τη γνώμη μου δεν κατάλαβα. Δεν έχει και πολλά. Ένα είναι. Τη μελέτη. Και λέει τη μελέτη τι κάνει. Α, ναι, το ξέχασα. Κάνει ναι, ποιητικό η Μενεγάκη, το ξέχασα. Σταματήστε να πάμε να δούμε την πρεμιέρα. Όχι, μπερδεύτηκα. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, και ποια χρονιά. Το θέμα είναι να έχεις μούτυρο στην πληγανιά. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, και ποια χρονιά. Τι ώρα είναι, τι μέρα είναι, να έχεις μούτυρο στην πληγανιά. Συγχαρητήρια. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Η επίσημη πρεμιέρα πάντα είναι μια μέρα έντασης, αλλά νομίζω ότι πήγε καλά. Είχε πολύ καλό ρυθμό η παράσταση και άρεσε. Ήταν και ο άντρας μου, οπότε αυτό με ηρεμεί. Για τον ηθοποιό είναι μια δύσκολη παράσταση. Είναι το 10 θλόν του ηθοποιού το musical, η αλήθεια είναι. Επανήλθατε πολύ δυναμικά μετά από την παύση λόγω της μητρότητας. Η παύση που ήταν απαραίτητη κατά την άποψή μου, ίσα-ίσα μου έδωσε ακόμη περισσότερη και ξεκουράστηκα και μου έδωσε ακόμη περισσότερη όρεξη να γυρίσω και φυσικά είμαι πάρα πολύ επιλεκτική γιατί ακόμα θέλω να ξοδεύω περισσότερο χρόνο. Αρκετό χρόνο με την κόρη μου, αλλά σε αυτή τη δουλειά δεν μπορούσα να πω όχι. Σχέδια για τηλεόραση. Προς το παρόν δεν έχει γίνει τύχη και κάτι που να πω ότι ναι, θα χάσω αν δεν το κάνω. Οπότε... Να συγκεντρήσει το ενδιαφέρον κάποιο ρόλο συγκεκριμένο. Ναι, ας πούμε. Εγώ υποδύω με την Edvisa Spo, είναι μια ρομαντική κοπέλα και όταν έρχεται ο νέος ενοικιαστής ο Ζομβάλ, τον ερωτεύεται παράφορα, είναι ο πρώτος της έρωτας. Παρ' όλα αυτά, αυτός δυστυχώς την εγκαταλείπει για μια άλλη γυναίκα, για την Τζίνα. Δικαίως. Εγώ είμαι η γκρίζα γυναίκα γιατί μοιάζομαι καπνό. Είμαι χαρούμενος. Πρώτα απ' όλα γιατί είδα θέατρο και δεν έμεινα στο σπίτι να δω τηλεόραση. Είδα μια γενιά ηθοποιών, ανθρώπων, νεολήνων που ενεργούν, που πιστεύουν. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η παράσταση, εξαιρετική ηθοποιή. Ήταν όλα ψωμί. Τι ωραία γυναίκα που είναι λοιπόν. Και η Δημητροπούλου είναι ωραία γυναίκα όμως, τα λέμε αυτά. Γιατί σαν να είμαστε δικιά μας τη Δημητροπούλου. Άλλο το ένα, τι άλλο το άλλο.